πάλι από ταξίδι για αγώνες που ήσουν. Ναι, ήμουν πάλι για αγώνες. Γενικά η ζωή μου είναι ένας αγώνας. Πώς σου πήγε το μικρόβιο? Τυχαία. Πήγε ένα χορό και ακριβώς από δίπλα ένοιξε ένα γυμναστήριο, το Taekwondo. Ούτε καν ήξερα τι ήταν. Απλά είπα στον πατέρα μου: θέλω να πάω να γραφτώ εκεί πέρα, σε αυτό το σύλλογο. Έχεις τραυματιστεί ποτέ? Ναι, έχω τραυματιστεί αρκετές φορές. Κυρίως τα δάχτυλά μου, τα περισσότερα είναι σπασμένα. Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο στο πρωτοαθλητισμό? Υπάρχουν στερήσεις? Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 4 Ολυμπιακές κατηγορίες. Η μία, να φανταστείς, είναι τα μείον 57, πρέπει να είσαι από 57 κιλά και κάτω, και η άλλη είναι μείον 67. Εγώ θα προτιμήσω να πάω στη χαμηλότερη κατηγορία, στα μείον 57, που θα είμαι πιο ψηλή για τα κιλά αυτά. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει μια στέρηση, ένα 80 ύψος, μείον 57 κιλά. Θέλω να μου πεις τώρα και πώς προέκυψε η άλλη σου αγάπη, το modeling. Και αυτό τυχαία. Μέσα στο χώρο του Taekwondo βρέθηκε ένας φωτογράφος. Έτσι με πρότεινε σε ένα πρακτορείο. Το Next Model πώς προέκυψε? Το Next Model δήλωσε συμμετοχή ένας φωτογράφος και δεν μου το είχε πει. Αυτός ο φίλος μου φωτογράφος μου με πρότεινε και όλα στο χώρο του modeling. Πώς είναι η εμπειρία σου μέσα στο σπίτι? Είναι εύκολο να συζητήσεις με τόσες κοπέλες? Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να ζεις με 24 κοπέλες που είμαστε. Πιστεύεις ότι αν έμενες θα άντεχες μέσα όλη αυτή την πίεση του σπιτιού? Θα άντεχα, γιατί ήμουν μια κοπέλα που τα πήγαινα καλά με όλες τις υπόλοιπες, δεν είχα κάποιο θέμα. Εντάξει, ήμουν ήσυχη, μπήκα να κάνω τη δουλειά που ήξερα. Τώρα αυτό που μου έλεγαν, το ότι δεν μπορούσαν αυτή την ηρεμία, το ότι όπως με χαρακτήρισε η Καγιά, άφωνη. Λες και ήμουνα, δεν είχα φωνή, δεν ξέρω. Και άψυχο μοντέλο. Άψυχο, άλλο και αυτό. Εντάξει, το ήθος μάλλον δεν εκτιμάται. Ιωάννα, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να έχω ένα άφωνο και άψυχο μοντέλο μπροστά μου. Θεωρείς ότι ήθελα μια κοπέλα να είναι πιο φασαριόζα, να προκαλεί? Σίγουρα, όταν είναι ένα reality που θα θέλει ο παραγωγός π.χ. να ανεβάσει νούμερα, να... Τι να κάνει, με μένα δηλαδή που δεν θα μίλαγα, θα μπήκα μέσα να κάνω τη δουλειά μου, να... Θα θέλει να κάνω το reality. Άρα πιστεύεις ότι μπορεί να φταίει ότι αποχώρησες, όχι ότι επειδή δεν ήταν καλή η φωτογραφία ή η φωτογράφηση, απλά δεν ήσουν ο χαρακτήρας που θα μπορούσε να προκαλέσει? Ναι, γιατί έτσι είπε και η κυρία Καγιά, το ότι μπορεί να έχω τα προσόντα όλα που θα με ήθελε κάποιος σχεδιαστής, κάποιος φωτογράφος, αλλά έφυγα με το χαρακτηρισμό άψυχο και άφωνο. Βάσει κριτηρία, αν τα κορίτσια που μείνει, θεωρείς ότι έπρεπε να φτάσουν στο τελικό? Ή πολλές αδικήθηκαν που και δεν πέρασαν? Σίγουρα πολλές αδικήθηκαν που δεν πέρασαν, αλλά πιστεύω για μένα η Ευελίνα αξίζει να βγει και νικήτρια που έχει μείνει κιόλας μέσα. Το Instagram πώς έχει βοηθήσει στη δουλειά σου? Το ότι έχω πάρει κάποιους παραπάνω followers από ό,τι είχα, σίγουρα θα με βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία. Προς το παρόν είμαι στα ίδια, δηλαδή οι δουλειές μου είναι τα ίδια. Ό,τι είχες πριν? Ό,τι είχα πριν. Θα σε βοήθησε δηλαδή το Next Model? Το να γίνω γνωστή λίγο παραπάνω.